ήθελα πολύ να είμαι εδώ σήμερα στο πρώτο TEDx Αλεξανδρούπολης. Ήταν ένα όνειρο για μένα. Κοιτάξτε μου όμως τώρα. Τα φώτα, τα μάτια σας, όλοι αυτοί οι ομιλητές, οι συγκλονιστικοί. Και αυτή η ιδέα που της αξίζει να διαδοθεί σε λίγη ώρα. Ξέρετε πώς νιώθω. Η καρδιά μου πάει να σπάσει. Ο λαιμός μου ξεραίνεται. Το στομάχι μου σφίγγεται. Τα χέρια μου έχουν υδρώσει. Όλα αυτά που εμείς οι νευροβιολόγοι ονομάζουμε αντίδραση μάχης ή φυγής. Και για να φύγω είναι πια αργά. Το γνωστό σε όλους μας, στρες. Στην επιστήμη το στρες το ορίζουμε έτσι, διαβάστε το. Είναι μια κατάσταση συναγερμού. Συναγερμού στον οργανισμό για να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις, να αυξηθεί η άμυνα και να αντιμετωπίσουμε κάτι που εμείς εκλαμβάνουμε σαν απειλή. Τι μπορεί να είναι το στρεσογόνο ρέθισμα? Από μια τίγρη που απειλεί να μας φάει, όχι τους περισσότερους από εμάς εδώ, ίσως όχι όλους, το κρύο, η πείνα, αλλά και ένα ισχυρό γεγονός της ζωής μας, που μπορεί να είναι αρνητικό, αλλά μπορεί να είναι και θετικό. Η τράπεζα που μας κυνηγάει με τις δόσεις. Πού θα βρω δουλειά? Πώς θα προλάβω το τρένο το πρωί? Το λεωφορείο, το αεροπλάνο. Αλλά και η γέννηση ενός παιδιού ή ένας μεγάλος έρωτας. Μπορεί να είναι πραγματικές ή μη πραγματικές, να σας πω για μένα. Την ώρα που είμαι στη δουλειά και χτυπάνε τα τηλέφωνα δεξιά και αριστερά, εγώ προσπαθώ να συγκεντρωθώ. Είναι αυτό πραγματική απειλή? Οι φοιτητές μου, που δεν κάνουν πάντα ό,τι τους λέω, σπανίως κάνουν. Ο άντρας μου, που και αυτός δεν κάνει πάντα ό,τι του λέω, και αυτός σπανίως κάνει. Το προφανέστερο που μας κάνει το στρες είναι να επηρεάζει την απόδοσή μας. Η σχέση του στρες με την απόδοση έχει περιγραφεί από πολλά χρόνια σαν μια καμπάνα. Τι μας λέει αυτό εδώ? Ότι στην αρχή, όσο η ένταση του στρεσογόνου ερεθίσματος αυξάνεται, τόσο και βελτιώνεται η απόδοσή μας. Είναι η περίπτωση που έχουμε μια προθεσμία στη δουλειά, δεν δουλεύουμε καλύτερα? Οι φοιτητές μας, δεν βλέπω κανέναν τώρα, διαβάζουν συστηματικά μόνο όταν έχουν εξετάσεις, και εγώ το ίδιο έκανα. Ή για μένα τώρα εδώ, το να σας βλέπω, να με κοιτάτε γεμάτη προσδοκία, ακόμα και αμφισβήτηση, δεν με κάνει να προσπαθώ περισσότερο να σας εντυπωσιάσω? Όταν όμως αρχίζω να βλέπω ότι αφαιρείστε, ότι κοιτάτε τα κινητά, σιγά σιγά και εμένα ο ενθουσιασμός μου, τα πνευματικά μου και τα σωματικά μου αποθέματα τελειώνουν. Εκνευρίζομαι, στρεσάρομαι. Αυτό ακολουθείται από εξάντληση, αρρώστια και τελικά κατάρρευση. Το γνωστό σε όλους μας burnout. Το έχετε νιώσει ποτέ αυτό? Εδώ μιλούμε για μία φάση του στρες, καταστρεπτική, τοξική, που είναι πια μη διαχειρίσιμο και σίγουρα βλαβερό. Τι μας λένε όλα αυτά? Ότι υπάρχει μία περιοχή υγιούς πίεσης, μία περιοχή που η απόδοσή μας είναι βέλτιστη κάτω από συνθήκες στρες, και το αν αυτό βρίσκεται εδώ ή εδώ, εξαρτάται βασικά από εμάς και από την ικανότητά μας να το διαχειριστούμε. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα σημείο παρέμβασης. Επιτρέψτε μου τώρα να ανοίξω μια παρένθεση. Είδατε ότι μέχρι τώρα χρησιμοποιώ τη λέξη στρες, που στην επιστημονική γλώσσα περιγράφει όλα αυτά για τα οποία μίλησα. Και δεν ταυτίζεται απόλυτα με την ελληνική λέξη άγχος, που εμάς μας παραπέμπει κατευθείαν στην αγχώνη, στο σφίγγω το λαιμό και άρα στις αρνητικές και μόνο πλευρές αυτής εδώ της φυσιολογικής διαδικασίας. Αυτή την πληροφορία θέλω να την κρατήσετε. Γιατί εγώ σήμερα, απόψε εδώ, θα προσπαθήσω να ξεριζώσω αυτή την παγιωμένη αντίληψη που έχετε στο νου σας. Και να σας πω ότι σας συμφέρει να δείτε το άγχος, το στρες, την κρίση, πείτε το όπως θέλετε, σαν μια ευκαιρία που μπορείτε να αδράξετε. Θα σας πω ότι το στρες μπορεί να σας κάνει κακό, αλλά μπορεί να σας κάνει και καλό. Το τι από τα δύο είναι στο χέρι σας. Για να δούμε τώρα. Πόσοι από εσάς έχετε ακούσει, έχετε βομβαρδιστεί με την πληροφορία ότι το στρες μπορεί να σας κάνει κάθε τι κακό. Από την επιδείνωση ενός απλού κρυολογήματος, καλή ώρα εμένα τη φωνή μου την ακούτε, μέχρι και έμφραγμα. Πόσοι?
Πόσοι από εσάς έχετε φάει, έχετε πιει και έχετε καπνίσει, ό,τι να είναι, επειδή αγχωθήκατε. Εγώ έχω φάει τη μισή μου ζωή να μελετάω αυτό ακριβώς το πράγμα. Πώς δηλαδή το στρες, με ποιους μηχανισμούς μπορεί να μας οδηγήσει στην κατάθλιψη, στην ανοσοκαταστολή, δερματίτιδες, κολίτιδες, υπογονιμότητα, να μην πω για τα μειοσκελετικά, αυγενικό κλπ. Πώς μπορεί να μας καθυλώσει σε εξαρτήσεις και να μας δημιουργήσει φαύλους κύκλους. Για πείτε μου τώρα, πόσοι από εσάς έχετε ποτέ σκεφτεί το στρες σαν ένα εργαλείο για δημιουργία και ενδυνάμωση? Δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω, είστε αρκετοί. Πριν από ένα χρόνο ακριβώς, με κάλεσαν να κάνω μία κεντρική, όπως τη λέμε, ομιλία, στο Πανελλήνιο Συνέδριο Φαρμακολογίας. Ήταν μία μεγάλη τιμή για μένα, αλλά αποφάσισα να το δω και σαν μία εξαιρετική ευκαιρία για την καριέρα μου. Όλοι οι καθηγητές, οι μεγάλοι της φαρμακολογίας, θα ήταν εκεί και θα είχα την ευκαιρία να τους παρουσιάσω τη δουλειά μου. Τώρα που σας εκμυστηρεύτηκα πώς νιώθω σήμερα εδώ, μπορείτε να φανταστείτε πώς ένιωθα τότε. Καθώς λοιπόν ετοίμαζα την ομιλία μου, έδωσα λίγη περισσότερη σημασία σε όλα αυτά τα οποία γράφονται και λέγονται τελευταία για μια αρκετά παλιά ιδέα που έχει περιγραφεί στα αγγλικά με τον όρο «sense of coherence» και στα ελληνικά με τον καθόλου φιλικό προς το χρήστη ομολογό όρο «αίσθημα συνεκτικότητας». Δεν σας λέει τίποτα. Στα τέλη της δεκαετίας του 70, αυτός εδώ ο Αντωνόφσκι είχε και αυτός σαν και εμένα βαρεθεί να ψάχνει για τις αιτίες της αρρώστιας και είχε αποφασίσει να εστιάσει στις ρίζες της υγείας. Τι είναι αυτό εδώ το αίσθημα συνεκτικότητας? Είναι ένας συνδυασμός από έλεγχο, αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση που δημιουργούν ένα εσωτερικό εργαλείο για τη διαχείριση του στρες. Είναι η σταθερή και έντονη βεβαινότητα ότι ξέρω τι μου γίνεται. Αυτά τα οποία θα συμβούνε μπορώ να τα προβλέψω και να τα καταλάβω. Ότι είμαι ικανός να αντιμετωπίσω ό,τι και να μου ξημερώσει. Το ελέγχω, το έχω, λέμε. Ότι όλα θα πάνε καλά. Και ότι αυτό το οποίο έχω να κάνω, η πρόκληση, είναι κάτι που έχει νόημα, που αξίζει να ασχοληθώ μαζί της και θα μου φέρει ανταμοιβή. Ριχτής, που λένε και εδώ τα παιδιά του TEDx. Και το κάνανε, έτσι. Ο Αντωνόφσκι είπε ότι αυτοί που έχουν αυτήν εδώ την προσωπικότητα έχουν ένα μείζον ασυνείδητο εσωτερικό πλεονέκτημα για τη διατήρηση της υγείας τους. Ο ιατρικός κόσμος στην αρχή δεν έδωσε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά τα λεγόμενα. Τα τελευταία χρόνια όμως, η βιβλιογραφία βρίθει από μελέτες που φέρνουν πάλι τα λεγόμενά τους στην επιφάνεια. Και δείχνουν ότι αυτοί οι οποίοι έχουν υψηλή αίσθηση συνεκτικότητας μπορούν να αντιμετωπίσουν πιο επιτυχημένα ό,τι στραβό και να τους συμβεί. Έχουν πιο επιτυχημένη αντιμετώπιση στρεσογόνων παραγόντων. Και αυτό τους κάνει πιο υγιείς στο σώμα και στην ψυχή. Δείτε αυτά τα δεδομένα, μερικά από αυτά. Η ισχυρή αίσθηση συνεκτικότητας έχει συσχετιστεί με λιγότερη κατάθλιψη, με λιγότερες αγχώδεις διαταραχές, burnouts που λέγαμε, φοβίες που συζήτησα με κάποιον, μικρότερη χρήση αναλγητικών, άρα καλύτερη διαχείριση του πόνου, καλύτερη διατροφή των παιδιών, καλύτερη υγεία των παιδιών, το περνάνε δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, αυτή την πλευρά της προσωπικότητας και στην επόμενη γενιά. Προσέξτε αυτό τώρα. 20% μικρότερη πιθανότητα πρόωρου θανάτου. Υγιείς άνθρωποι, σαν και εμάς. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν μεγάλη αίσθηση συνεκτικότητας, θέλετε να μάθετε? Αυτοί που δεν καπνίζουν. Αυτοί που ασκούνται. Αυτοί που υιοθετούν υγιεινή διατροφή, αυτοί που ανήκουν σε ομάδες και έχουν αίσθημα συντροφικότητας, αυτοί που πιστεύουν σε κάτι, στο Θεό, σε όποιον Θεό, και αυτοί που είναι μεγαλύτερη σε ηλικία και συνήθως και σε εμπειρία. Πιστεύω ότι τώρα αναρωτιέστε όλοι πόσο μεγάλη την έχετε εσείς την αίσθηση συνεκτικότητάς σας, ε? Συμπληρώσατε το ερωτηματολόγιο, ε?
Θυμάστε τι σκορ βγάλατε? Αυτό το ερωτηματολόγιο είναι σταθμισμένο για να μετράει την αίσθηση συνεκτικότητας. Αν το νούμερο που βγάλατε είναι κοντά στο συν, είναι μικρό, τότε έχετε ισχυρή αίσθηση συνεκτικότητας. Όλα αυτά με έκαναν να σκεφτώ τα εξής. Μπορώ, αλλάζοντας τον τρόπο που βλέπω το στρες, το άγχος, την κρίση, να γίνω πιο υγιής και πιο αποτελεσματική? Τα αποτελέσματα από τα επιστημονικά δεδομένα απαντούν πως ναι. Και γι' αυτό ήρθα εγώ σήμερα να σας μιλήσω εδώ. Θα πούμε λίγα από αυτά. Μην τρομάζετε. Το πρώτο είναι σε μοριακό επίπεδο. Όλα αυτά τα οποία μας κάνει το στρες σχετίζονται με αυτό το μαγικό για μένα μόριο που ονομάζεται εκκλητικός παράγοντας κορτικοτροπίνης, για μας εδώ σήμερα CRF. Το CRF εκφράζεται στον υποθάλαμο, το όργανο αυτό που έχει αναλάβει να μεταφέρει τα μηνύματα από τον εγκέφαλο στο σώμα μας. Αλλά εκφράζεται και παντού στο σώμα και εμπλέκεται πρακτικά στα πάντα. Εγώ εδώ στο Δημοκρίτιο, με την ομάδα που δουλεύω, έχουμε εστιάσει στο να εξηγήσουμε πώς δρά αυτό το μόριο στο σώμα μας. Και έχουμε ανακαλύψει μαζί με άλλους τα εξής. Ότι το CRF έχει δύο υποδοχής για να δράσει στο σώμα. Διαφορετική μεταξύ τους. Και θα δείτε εδώ ότι ο καθένας από αυτούς, όταν ενεργοποιηθεί, προκαλεί πολύ συχνά αντικρουόμενες μεταξύ τους δράσεις. Ο πρώτος αυξάνει αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη, εξαρτήσεις, φλεγμονή. Ο δεύτερος τα ρίχνει. Μέχρι και καρδιοπροστασία μπορεί να προκαλέσει. Τι μας λένε όλα αυτά και γιατί είναι σημαντικά? Μας δείχνουν ότι το σώμα μας διαθέτει την υποδομή για δυτή απάντηση στο στρες. Βλαβερή και ωφέλιμη. Πάμε λίγο παρακάτω. Ανατομικά δεδομένα που αφορούν αυτήν εδώ την περιοχή που λέγεται κογχωματοποιός φλοιός, δεν θα σας το ρωτήσω αυτό μετά. Βρίσκεται εδώ ακριβώς πίσω από τα μάτια και σχετίζεται και με τη σκέψη και με το συναίσθημα. Η περιοχή αυτή μας κάνει να βλέπουμε το ποτήρι είτε μισοάδιο είτε μισογεμάτο. Είναι μεγαλύτερη στους λιγότερο αγχώδεις, ενώ έχει συρρυκνωθεί σε αυτούς που έχουν υποστεί τραυματικές εμπειρίες, ας πούμε, στον πληθυσμό που βίωσε το τσουνάμι. Δείτε τώρα και αυτό. Είναι μεγαλύτερη στους αισιόδοξους και ενεργοποιείται από τις θετικές σκέψεις. Τι μας λένε αυτά? Ότι με τις σκέψεις μας μπορούμε να αλλάξουμε τη δομή του εγκεφάλου μας, να αλλάξουμε ένα όργανο, έτσι, και να το κάνουμε ικανότερο να αντιμετωπίσει το στρες. Να το θωρακίσουμε απέναντι στις βλαπτικές του ενέργειες. Έχουμε βρει τον ανατομικό κόμβο πάνω στον οποίο συναντιούνται η αισιοδοξία με τη διαχείριση του στρες. Οι σκέψεις μας, λοιπόν, μπορούν να αλλάξουν το πώς αντιδρούμε στο στρες και τις μακροχρόνιες επιδράσεις πάνω μας. Ναι, ο τρόπος που βλέπουμε το στρες μετράει. Εμείς οι βιολόγοι δεν δυσκολευόμαστε πολύ να τα πιστέψουμε αυτά. Όλος ο μηχανισμός που περιγράψαμε έχει συντηρηθεί εκατομμύρια χρόνια από πολύ πιο πρωτόγονους οργανισμούς από μας και δεν μπορεί παρά να προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα στην επιβίωση, να αποτελεί έναν μοχλό για την εξέλιξη. Επειδή ακριβώς μπορεί να μας κάνει και καλό. Γιατί νομίζετε ότι αυτό το ψάρι έβγαλε φτερά και πέταξε? Δεν θα αμφισβητήσουμε και τον Δαρβίνο σήμερα εδώ, έτσι? Είναι λοιπόν κρίμα να μην μπορούμε να το αξιοποιήσουμε σωστά. Τώρα θα πάω σε μία άλλη παράμετρο αυτού του θέματος που συζητάμε, πολύ σημαντική, που αφορά τη σχέση μας με τους άλλους. Εδώ είναι τα αποτελέσματα από μία αμερικάνικη μελέτη. Παρατήρησαν ανθρώπους οι οποίοι είχαν υποστεί ένα ισχυρό τραυματικό γεγονός στη ζωή τους. Ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου ή η απόλυση από τη δουλειά. Παρατήρησαν σε βάθος χρόνου την επιβίωσή τους. Ήταν αναμενόμενο ότι σε αυτήν εδώ την ομάδα είδανε 30% βραχύτερη επιβίωση σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Δείτε όμως το εξής. Παράλληλα, μελέτησαν μία ίδια ομάδα, που και αυτή είχε ισχυρά τραυματικά γεγονότα, η οποία περνούσε χρόνο στον εθελοντισμό. Δηλαδή, έκανε κάτι για να παρέχει φροντίδα στο περιβάλλον.
να παρέχει, προσέξτε, όχι να δέχεται, εθελοντική μη πληρωμένη φροντίδα, τύπου να μαγειρέψεις για το γέρο γείτονά σου ή να φροντίσεις το παιδάκι της αδερφής σου, Χρήστο. Τι έγινε σε αυτήν εδώ την ομάδα? Τίποτα. Το ισχυρό τραυματικό γεγονός δεν επηρέασε τα ποσοστά θανάτου αυτής εδώ, αυτών εδώ των ανθρώπων, οι οποίοι βοηθώντας τους άλλους, θωράκιζαν τον εαυτό τους, αποκτούσαν ανθεκτικότητα στη βλαπτική ενέργεια του στρες. Έχετε ακούσει για την οκυτοκίνη, τη λεγόμενη ορμόνη της αγάπης? Η οκυτοκίνη είναι μία ορμόνη που εκρίνεται όταν γεννάμε, όταν αγαπάμε, όταν αγκαλιαζόμαστε, όταν εμπιστευόμαστε και όταν κάνουμε σεξ. Κάπου θα ερχόταν και το σεξ, Μαντέψτε τώρα πότε άλλοτε. Όταν είμαστε σε κρίση. Όταν είμαστε σε κρίση, ο οργανισμός μας λέει το εξής. Σου βγάζω κιτοκίνη που σου λέει, βγες εκεί έξω και ψάξε για αγάπη, αγκαλιά και εμπιστοσύνη, γιατί αυτά θα σε βοηθήσουν να ανταποκριθείς. Και είναι σίγουρο ότι όταν μοιραζόμαστε αυτό που περνάμε με τους άλλους, όταν δίνουμε και δεχόμαστε φροντίδα, γινόμαστε ικανότεροι να το αντιμετωπίσουμε. Αποκτούμε ανοσία. Πιθανόν γι' αυτό οι άνθρωποι που ζουν με συντρόφους, που μεγαλώνουν παιδιά ή ακόμα και κατοικίδια, να ζουν περισσότερο. Ή πιθανόν αυτό να εξηγεί γιατί οι ηλικιωμένοι στα χωριά της Κρήτης, ενώ και τρώνε και πίνουνε και καπνίζουνε πολύ περισσότερο από τους συνομήλικους τους Ευρωπαίους, ζουν μέχρι τα βαθιά γεράματα. Έχω λοιπόν να σας προτείνω το εξής σήμερα εδώ. Δείτε την άλλη όψη αυτού του νομίσματος. Σαν τον τρόπο που το σώμα με βοηθάει, με οπλίζει και με οπλίζει για να πάω στη μάχη, όχι στη φυγή. Και άρα σε μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας. Οι σκέψεις μας, αλλά και οι πράξεις μας, όταν αντιμετωπίζουμε μία πρόκληση, επηρεάζουν την ικανότητά μας να ανταποκριθούμε. Αν δεν μας αγχώνει το άγχος μας, δεν το επιτρέπουμε να μας βλάψει. Θυμάστε την ομιλία που είχα στο συνέδριο φαρμακολογίας? Ξέρετε τι έκανα? Άλλαξα τον τοίχο μου στο Facebook και έβαλα αυτόν εδώ. Και αποφάσισα να κάνω αυτό που μου αρέσει, να κάνω εκείνη την ημέρα και κάθε μέρα ξεχωριστή. Το αποτέλεσμα ήταν ότι πριν καν κατέβω από το πόντιουμ, ο καθηγητής μου και μέντορας μου είχε ήδη ανεβάσει ένα διθύραμβο στο Facebook, ο οποίος ήδη είχε λάβει 80 likes. Τώρα έχει 300. Περτώ να σας πω πόσους πόντους ψηλώνω κάθε φορά που το σκέφτομαι, έτσι. Γιατί η επιτυχημένη απάντηση σε μία πρόκληση, μόνο αισθήματα εφορίας, κυριαρχίας και αυξημένη αυτοπεποίθηση μπορεί να σας φέρουν, σας το εγγυώμαι. Στη ζωή μας πάντα θα υπάρχουν καταστάσεις με στρες. Αυτό που μετράει για την ψυχή μας και για το σώμα μας είναι πώς τις αντιμετωπίζουμε. Ας τις δούμε σαν προκλήσεις που μπορούμε να ελέγξουμε. Ας τις δούμε σαν ευκαιρίες για να γίνουμε καλύτεροι. Και είναι σίγουρο ότι αυτό θα μας κάνει πιο αποδοτικούς, πιο υγιείς και τελικά πιο ευτυχείς. Ας τις δούμε σαν μια γελαστή ανηφόρα. Για αυτούς από εμάς που ήταν και χτες το βράδυ στο σωστό σημείο της πόλης. Και επειδή κάθε όνειρο χρειάζεται μια δράση, ακολούθησε το όνειρό σου και εμπιστεύσου τον εαυτό σου ότι θα το αντέξει. Σας ευχαριστώ πολύ.